Αυτή ακούσαμε το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγελίου, ανάγνωσμα πρόσχομε. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, και οικούστη ότι σήκονεστη, και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρί μηδέτα προς τη θύρα, και ελάλη αυτής των λόγων, και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υπό τεσσάρων, και μη δυνάμενοι προσεγγίσε αυτό δια των όχλων, απεστέγωσαν τη στέγην όπου είναι, και εξορίξαντε σκαλώσει των κράβατων, εφό παραλυτικός κατέκητο. Ειδώντε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό, τέκνο να φέονται εσύ αμαρτίες σου. Ήσαν δε την εις των γραμματέων εκεί καθήμενοι, και διαλογιζόμενοι δες καρδίες αυτών, της ούτως ούτω λόγη βλασφημίας, της δύνατε αφιέν αμαρτίας και μη εις ο Θεός. Και ευθέως επιγνούσα ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτως διαλογίζονται εν εαυτής, είπεν αυτής, τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον, υπή το παραλυτικό, αφέοντες η αμαρτία ή υπήν έγειρε και άλλον σου τον γράμματον και περιπάτη. Είναι δε είτε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιέρεπη της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό. Σύλλεγω, έγειρε και άλλον τον γράμματον σου και είπαγε εις τον οίκον σου και ηγέρθη ευθέως και άρας τον γράμματον εξήθεν εναντίον πάντων, πως τε εξίσταστε πάντας και δοξάζει τον Θεό λέγοντας, ότι ουδέποτε ούτως είδομε. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Χαίρε Πατέρω κάφημα, Θεολόγον το στόμα, της ησυχίας σκήνομα, της σοφίας ο οίκος, των διδασκάλων ακρότης, πέλαγος το του λόγου. Λέγει το εξαποστηλάριο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που εορτάζουμε σήμερα. Χαιρετίζουμε τον Άγιο ως κάφημα των Πατέρων, ως το στόμα των Θεολόγων, ως το σκήνομα της ησυχίας, ως αυτός που κατεξοχήν ίσκησε τον ησυχασμό, αυτός ο οποίος είναι και ο αρχηγός, θα λέγαμε, του κινήματος αυτού του ησυχασμού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή η εν Χριστώ, η αληθινή, που πρέπει να ζήσουμε όλοι οι χριστιανοί. Χαιρετίζομαι αυτόν που είναι ο οίκος της σοφίας και η ακρότης των διδασκάλων και το πέλαγος του λόγου. Και συνεχίζει το εξαποστηλάριο και λέει πράξεως χαίρε όργανο θεωρίας ακρότης, δηλαδή εσύ που έκανες σε τέλειο βαθμό την πρακτική χριστιανική ζωή, εσύ που έζησες την υπακοή, έζησες την νηστεία, την εγκράτεια και την κατά Χριστόν κακοπάθεια, εσύ που έφτασες και στο άκρον άωτον της θεωρίας, ανέβηκες ως άλλος Παύλος και είδες τον Θεό εν ακτής το φωτί, θεραπευτά και των όσων των ανθρωπίνων, και ακόμα αναδείχθηκες και θαυματουργός
που θεραπεύεις τις ανθρώπινες ασθένειες, Πνεύματος χαιρετέμενος και θανών και ζών Πάτερ. Χαίρε εσύ που είσαι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος και απέθανες όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά και ζεις και είσαι αυτό που σε ονομάσαμε. Είσαι το κάφημα των Πατέρων, το στόμα των θεολόγων, το σκήρωμα της ησυχίας, το κατοικητήριο της σοφίας και ο κορυφαίος από τους κορυφαίους των Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Και ο Λόγος είναι πέλαγος και αναδείχθηκες αρχηγός της πράξεως αλλά και της θεωρίας ακρότης. Αναδείχθηκες θαυματουργός και θεραπευτής όλων ημών, Ναός του Αγίου Πνεύματος. Ήταν άνοιξη του 1317, όταν έφτασε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον ποθούμενο σε αυτόν άθωμα, αφού άφησε μία λαμπρά στα διαδρομία που το επεφυλάσσετο εις τον κόσμο, επόθησε την ησυχία και αφιερώθηκε στον Θεό. Υποτάσσεται, γράφει ο μακαριστός Θεόπιτος Διονυσιάτης, υποτάσσεται στον διάσημο εισηγαστή Νικόδημο, ο οποίος ζούσε τότε έξω από τη λάμπρα του Βατοκαλίου. Ο Νικόδημος ήταν γενναίος και θαυμαστός μοναχός κατά την πράξη και θεωρία, γνωστός ολόκληρο το Άγιον Όρος για την αρετή του όταν ακόμα ασκούνταν ανατολικά της Χρυσούπολης, στο όρος το λεγόμενο του Αυξεντίου. Ο Θείος Γρηγόριος κήρεται μοναχός. Μετά τη μοναχική του ομολογία παραδίδεται ολοκληρωτικά στην άσκηση και τις πνευματικές θεωρίες, στην νύψη του νου και στην αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Ο Πατριάρχης Φιλόθεος αφηγείται ότι άμεση προστατηδά του είχε την Θεομήτωρα, πάντοτε σε αυτήν απέβλεπε. Αυτήν είχε πρώτον οφθαλμό του. Τη δική της βοήθεια επιζητούσε. Αυτήν εξ αρχής πρόφερε στους λόγους και τις προσευχές του. Και κάτω από τη δική της σκέπη και χειραγωγία εμπιστεύθηκε ψυχήτη και σώματι τον εαυτό του. Είχαν περάσει δύο χρόνια δακρύων και πνευματικών στεναγμών. Μυστικά στις προσευχές του φώναζε από βαθέων, «Φώτισον μου το σκότος, φώτισον μου το σκότος». Είναι βαθύς και πνευματικός ο λόγος αυτός. Παρακαλούσε δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος τον Θεό να φωτίσει την ψυχή του, η οποία όπως πίστευε ήταν σκοτισμένη από την αμαρτία, από τα πάθη. Και βέβαια έτσι πρέπει να φωνάζουμε όλοι, να μας φωτίσει ο Θεός το σκότος της ψυχής μας και να το διώξει, γιατί όπου έρχεται το φως, φεύγει το σκότος. Να φωτίσει τη σκοτισμένη μας ψυχή, τη σκοτισμένη μας ψυχή από τα πάθη, να μας δώσει τη χάρη Του, ώστε να μετανοήσουμε, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο, τον άνθρωπο του φωτός, του φωτός του Ακτίστου. Όταν ο Θείος Γρηγόριος, λέγει ο μακαριστός Θεόκλητος, κράβαζε αλάλητα προς τον ουρανό, τότε τον επισκεπτόταν ο Θεός. Από το ένα μέρος έβλεπε το φως του Θεού και από το άλλο την ανθρώπινη ένδυα. Έβλεπε το πόσο μακριά είμαστε όλοι οι άνθρωποι από το Θεό, πόσο έχουμε στερηθεί τη Θεία Χάρη με το ότι παραδοθήκαμε εις την αμαρτία και εξ αυτής εις την θωρά και εις τον θάνατο. Έβλεπε το πόσο χαμηλά έχει πέσει ο όλος άνθρωπος και η ανθρωπότητα
και έκλαιγε ζητώντας συνεχώς φως, μόνο φως, για να φωτιστεί το σκότος του. Ακόρεστη είναι η επιθυμία του Θείου Φωτός. Όσο κανείς το απολαμβάνει, τόσο περισσότερο διαφλέγεται από αυτό. Γιατί αν και η ανθρώπινη ψυχή είναι πεπερασμένη φύσεως, όμως οι εφέσεις της είναι άπειρες. Και ενώ λούζεσαι μέσα στο φως, πάλι θρυνείς με τα συνταρακτικά αυτά ρήματα. Φώτιζόν μου το σκότος, φώτιζόν μου το σκότος. Κάποτε όταν ήταν μόνος ο Άγιος Γρηγόριος, έχοντας μέσα στην ιερή του ησυχία όλη του την προσοχή προς τον Θεό, είδε όχι στο όνειρό του, αλλά στον ξύπνιο του, έναν θείο άνδρα να στέκεται μπροστά στα μάτια του, που όπως λένε ήταν ο κορυφαίος των Ευαγγελιστών, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εξεπλάγει ο Γρηγόριος, τον οποίο βλέποντας ηλαρός ο έμπιστος φίλος και επιστήθιος μαθητής του Χριστού Ιωάννης, διέλυσε αμέσως τον φόβο του και του λέει: «Ήρθα σταλμένος από την υπεραγία Δέσποινα να σε ρωτήσω το εξής: γιατί νύχτα και μέρα και σχεδόν όλες τις ώρες δεν πάβεις από το να φωνάζεις φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος?» Ο καλός Γρηγόριος αποκρίθηκε με ταπείνωση: «Και τι άλλο πρέπει να ζητώ από τον Θεό όταν προσεύχομαι, εγώ που είμαι άνθρωπος ατελής και γεμάτος πάθη, εκτός από τον Θείο Φωτισμό, για να βλέπω και να πράττω το σωτήριο εκείνου θέλημα?» Είπε τότε ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου: «Η Δέσποινα των απάντων διαμέσου εμού το δούλου της ορίζει, τόσο αυτή όσο και εγώ από εδώ και πέρα θα σου είμαστε βοηθείς στη ζωή σου.» Ρωτάει πάλι ο Γρηγόριος: «Και πού λοιπόν έχω να απολαύσω τα αγαθά αυτής της βοηθείας, στην παρούσα ή στη μέλλουσα ζωή?» Και ο Ευαγγελιστής των μεγάλων και υψηλών ειδήσεων απάντησε: «Όπως ήδη γνωρίζεις από πριν, έτσι και τώρα, τόσο εδώ, σε αυτή τη ζωή, όσο και στη μέλλουσα, θα απολαύσεις τα αγαθά αυτής της βοηθείας.» Και αφού είπε αυτά, ο Θείος Ιωάννης χάθηκε από τα μάτια του Γρηγορίου. Η καρδιά του, ο οποίου γέμισε από φως και φρουσίνη για τις προς αυτόν δωρεές και υποσχέσεις της Θεομήτωρας. Και όπως ο ίδιος πάλι γράφει στα συγγράμματά του, όλες οι δωρεές του Θεού μας δίνονται διαμέσου της υπεραγίας Θεοτόκου. Όλα τα ανωτέρω τα έμαθε ο Πατριάρχης Φιλόθεος, ο Άγιος Φιλόθεος, από τον μετέπειτα μαθητή του Αγίου, κάποιον ονόματι Δωρόθεο, προς τον οποίον και τα διηγήθηκε ο ίδιος ο Άγιος. Είπε μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος σε αυτόν τον Δωρόθεο, ότι ήδη από το πατρικό μου σπίτι, όταν ήμουν ακόμα εκεί στο παλάτι, όπου ανατρεφόμουν, μαθητεύοντας στην εγκόσμια θύραθεν παιδεία, πριν καν αφήσω και εγκαταλείψω τον κόσμο, είχα στη ζωή μου ιδιαίτερη και άμεση προστάτηδα την Κυρία Θεοτόκο. Γι' αυτό και κάθε μέρα, πριν ακόμα ξημερώσει, το πρώτο και αναγκαιότερο από όλα τα έργα μου ήταν μονάχα αυτό: να σταθώ μπροστά στην Αγία εικόνα της και να πω με κατάνοιξη και με μεγάλη συντριβή της καρδίας μου εκείνη την ιερά ευχή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ευχή που είναι γεμάτη από μετάνοια και εξομολόγηση και συντετριμένη δέηση: «Δέσποινα, Δέσποινα, μη εγκαταλείπεις με.» Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναδείχθηκε ο θεμελιωτής του ησυχασμού, αλλά και ο αρχηγός του. Αλλά τι είναι ο ησυχασμός? Γράφει ο μακαριστός
πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Ο ησυχασμός, λέγει, είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως, ταυτιζόμενος με αυτό που περικλεί και εκφράζει ο όρος Ορθοδοξία. Έξω από την ησυχαστική παράδοση, η Ορθοδοξία είναι ανύπαρκτη και αδιανόητη. Η ησυχαστική πράξη, εξάλλου, είναι ηλιδία λίθος για την αναγνώριση της αυθεντικής χριστιανικότητας. Όλοι οι Άγιοι ήταν ησυχαστέ, γιατί ήσαν αληθινά Ορθόδοξοι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος, επαναβεβαιώνει την ουσία και τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου θεολογίας. Η θεολογία και το θεολογήν δεν είναι καρπός μιας ευσεβούς έστω αλλά διανοητικής ενασχολήσεως με τα Θεία, είναι μαρτυρία της εν Αγίω Πνεύματι αλλοιώσεως του Πάσχοντος τα Θεία. Δηλαδή, η αληθινή θεολογία μαρτυρεί ότι ο θεολόγος που θεολογεί έχει αλλοιωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Δεν γνωρίζει εγκεφαλικά τα περί του Θεού, τα περί των Θεών, αλλά πάσχει τα Θεία, δηλαδή ζει τη ζωή του Θεού. Θεολόγος είναι ο κοινωνών του Θεού, λέει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος, δηλαδή ο Άγιος. Θεολογία ο Άγιος Γρηγόριος σπούδασε στην θεολογική σχολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και όχι όπως σπουδάζουν σήμερα πολλοί δυστυχώς καθηγητέ Πανεπιστημίου κατόπιν ή στην Εσπερία ή στην Ερετική Δύση. Δεν ήταν κάποιο ίδρυμα κρατικό, λέει ο πατήρ Γεώργιος, διότι η θεολογική σχολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι το μοναστήρι. Ο Άγιος Γρηγόριος έγινε θεολόγος μέσα από την άσκηση και την πνευματική ζωή, μέσα από την πράξη και την θεωρία, μέσα δηλαδή από την υπακοή, την ταπείνωση, την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, που είναι η πράξη, και μέσα από την θεωρία του Θεού, τη θεωρία του ακτίτου φωτός, την εμπειρία του Θεού. Ήταν ο θεολόγος της ασκήσεως και της μετανοίας και όχι ο θεολόγος των πτυχίων και των πανεπιστημιακών τίτλων, λέγει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος. Ο σκοπός, ο απόλυτος σκοπός και προορισμός κάθε ανθρώπου, όχι μόνο των χριστιανών, είναι η θέωση. Κάθε άνθρωπος να φτάσει στη θέωση, δηλαδή να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει ένα με τον Θεό. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ευθύνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γίνεται υπερασπιστής του μοναχισμού, του μοναχισμού της πατερικής παραδόσεως, τον οποίον πολεμούσε ο Βαρλάμ. Ο Βαρλάμ και ο Ακίνθινος, αλλά και οι άλλοι οπαδοί τους, μετέφεραν την δυτική αλλοτρίωση στην Ανατολή. Ήδη στη Δύση είχε διαμορφωθεί ένας άλλος χριστιανισμός. Είχε αλλάξει η ουσία του χριστιανισμού με την εκοσμίκευση του χριστιανισμού στη Δύση. Έτσι λοιπόν η Δύση εισάγει ό,τι εισάγει, χτυπώντας την καρδιά της Ορθοδοξίας, που είναι ο ησυχασμός, ο οποίος βιούται κατεξοχήν στα Ορθόδοξα μοναστήρια. Η θεολογία γεννιέται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, με τον φωτισμό του ανθρώπου από την χάρη του Θεού. Οι θεολόγοι της Εκκλησίας λοιπόν είναι οι θεόπτες, αυτοί που βλέπουν δηλαδή τον Θεό, είναι οι προφήτες που ονομάζονται στην Παλαιά Διαθήκη Ροέ, από το εβραϊκό ρήμα Ρα. Το ρήμα Ρα σημαίνει βλέπω. Προφήτες είναι οι βλέποντες. Τι βλέπουν? Την χάρη του Θεού, την άκτιστη. Οι θεολόγοι είναι αυτοί που βλέπουν το άκτιστο φως.
αυτοί που φτάνουν εις την θεοκτία. Ο Θεός επικοινωνεί εις ερχόμενος δια του ακτίστου φωτός του μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ας αναφέρουμε και ένα θαύμα το οποίο συνδέεται με τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος αντιμετώπισε την αιρετική δύση στο πρόσωπο του αιρετικού Βαλάμ και διακήρυξε ότι μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό, μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό καθαρίζοντας την καρδιά του και όχι μέσω της φιλοσοφίας και του στοχασμού και του ορθολογισμού, όπως λέγει η αιρετική δύση. Γι' αυτό και πολλοί τον μισούν τον Άγιο Γρηγόριο εις την δύση, διότι κατακεράβνωσε και την αίρεση του Φιλιόκουε και όλες αυτές τις αιρετικές αποκλίσεις που έχουν εισαχθεί ως δόγματα εις την ανύπαρκτη πλέον Δυτική Εκκλησία, η οποία έχει καταντήσει μια χριστιανική αίρεση. Ένα από τα πολλά θαύματά του, του Αγίου, είναι και αυτό που αναφέρεται στους φράγκους της Σαντορίνης. Το αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος στα 1660 για να αποδείξει στους φράγκους ότι λένε ψέματα και συκοφαντίες όταν λένε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ανέδειξε πλέον κανέναν Άγιο από τον καιρό που χωρίσαμε με τους Δυτικούς, με το σχίσμα, το λεγόμενο σχίσμα. Στην πραγματικότητα είναι αποκοπή της αιρετικής δύσης από την Εκκλησία λόγω της αίρεσης και κατεξοχήν της αίρεσης του Φιλιόκουε, της προστίκης δηλαδή, στο σύμβολο της πίστεως που λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, το οποίο είναι μεγίστη βλασφημία και υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος, αφού το καταβιβάζει στο επίπεδο των κτισμάτων, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από Θεός γίνεται κτίσμα το Άγιο Πνεύμα όταν έχει δύο αρχές, δύο πηγές υπάρξεως, τον Πατέρα και τον Υιό, όπως λέγουν αυτοί, ενώ σαφέστατο ο Κύριος μας λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιο εκ του Πατρός εκπορεύεται και όχι εκ του Πατρός και εκ του Υιού, όπως λέγουν αυτοί. Στη Σαντορίνη λοιπόν την ημέρα της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δηλαδή τη Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών, μερικοί φράγκοι Ρωμαιοκατόλικοι μπήκαν σε μια βάρκα και έκαναν βόλτα στη θάλασσα. Μέσα στη βάρκα είχαν και μερικά φραγκόπουλα, δασκαλεμένα να βλαστημούν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Φώναζαν λοιπόν τα δασκαλεμένα φραγκόπουλα, «Ανάθεμα στον Παλαμά, αν είναι ο Παλαμάς Άγιος, ας κάμει να πνιγούμε». Δεν πέρασε πολλή ώρα και ότου θαύματος, μέσα σε γαλήνια και ακίμαντη θάλασσα, καταποντίστηκε στο βυθό η βάρκα με όλους τους φράγκους και τα φραγκόπουλα που πριν λίγο προκαλούσαν τον Άγιο με τα υβριστικά εκείνα λόγια, «Αν είναι Άγιος, ας μας πνίξει». Και αυτά τα αναφέρει ο Παναγιώτης Πάσχος στο βιβλίο του Έρωσης Ορθοδοξίας. Και ένα ακόμα θαύμα θα διηγηθούμε από τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο καταγραμμένο. Λέγει ο Άγιος Φιλόθεος, «Ένα θαύμα του μεγάλου τούτου θέλω διηγηθώ για να βάλω ως μια χρυσή κορονίδα». Και να καταλάβουμε από αυτό το θαύμα σε τι ύψος πνευματικό βρίσκεται ο Άγιος Γρηγόριος. Ένας από τους μοναχούς της Μεγίστης Λαύρας, έγκλειστος σε όλη του τη ζωή, έξω από ένα ή δύο, εις όλους τους άλλους πάντοτε σχεδόν όντας αθεώρητος, δηλαδή κανένας δεν τον έβλεπε από τους πατέρες του μοναστηριού, αφού ήταν έγκλειστος, εκτός από έναν ή δύο. Αυτός ο έγκλειστος λοιπόν μοναχός της Λαύρας ζητούσε στην προσευχή του να το αποκαλύψει ο Θεός περί του Θείου Γρηγορίου, ο οποίος ως γνωστόν
στα όρια της Μεγίστης Λαύρας, εμόνασε, ασκήθηκε. Περί του Θείου Γρηγορίου, λοιπόν, ζητούσε να το αποκαλύψει ο Θεός, εις ποια κατάσταση βρίσκεται εν ουρανής και με ποιους από τους θεράποντάς του τον εσυναρίθμισε, με ποιους τον έχει βάλει ο Θεός. Φάνηκε τότε στον μοναχό ότι βρέθηκε στη μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως, ενώ δεν είχε πάει ποτέ στην Βασιλεύουσα, ούτε είχε επισκεφθεί τον ναό. Και βρέθηκε εκεί κατά τη διάρκεια συγκλήσεως Συνόδου Αγίων Πατέρων. Και οι πατέρες ήσαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Ουρανοφάντορ Βασίλειος, ο Θεολόγος Γρηγόριος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Νήσις Γρηγόριος, ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, και αντάμα με αυτούς και όλοι οι λοιποί των θεολόγων, Αγία Πληθής. Στον έπιστο μοναχό φάνηκε ότι παρακολουθούσε τις συζητήσεις. Άκουσε τότε τους παριστάμενους πατέρες να λέγουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν απόφαση αν δεν είναι παρόν στη Σύνοδο και την απόφαση αυτής και Γρηγόριος, ο της Θεσσαλονίκης πρόεδρος. Έστειλαν τότε ένα διάκονο για να τον καλέσει. Εκείνος όμως επιστρέφοντας τους είπε ότι είναι αδύνατο να πλησιάσει την άσης αυτών, διότι στέκει κοντά εις τον βασιλικό θρόνο και λαλεί μόνος με μόνον τον βασιλέα. Οι πατέρες της Συνόδου έστειλαν τότε τον διάκονο για δεύτερη φορά και του είπαν να περιμένει το τέλος της συνομιλίας και μετά να του μεταφέρει το από της Συνόδου κάλεσμα. Όταν ο μοναχός είδε τον Θείο Γρηγόριο να έρχεται στη Σύνοδο, οι πατέρες επροσηκώθηκαν όλοι και τον υποδέχθησαν φιλοφρόνος και με χαρά και τον εκάθισαν ανάμεσα στους κορυφαίους και ισοτίμους Αγίους Τρεις Ιεράρχας και Θεολόγους, μεταξύ δηλαδή Βασιλείου και Γρηγορίου και Χρυσοστόμου, ως ισότιμον με αυτούς. Το θαύμα αυτό επισφραγίζει τη συνείδηση της Εκκλησίας ότι ο Ιερός Γρηγόριος, ο Παλαμάς, είναι ο τέταρτος Ιεράρχης και Θεολόγος της. Συνείδηση η οποία εκφράζεται τόσο στην υμνογραφία, ο Άγιος Φιλόθεος στην ακολουθία του, τον αποκαλεί των Θεολόγων των Τριών σύμπουντε και συνοδών, όσο και στην αγιογραφία, στην κόχη της τραπέζης της Μονής Μεγής της Λαύρας και στα βημόθυρα του Καθολικού της Μονής Βλατάδου Θεσσαλονίκης, εικονίζεται μαζί με τους άλλους τρεις ιεράρχες και στον θόλο του Παρεκκλησίου της Ιδίας Μονής Βλατάδου μαζί με τους άλλους τρεις θεολόγους, Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, Γρηγόριο τον Θεολόγο και Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Ας παρακαλούμε τον Άγιο Γρηγόριο να πρεσβεύει και για μας, ώστε και το δικό μας σκότος να απελαθεί, να φύγει μακριά και να έρθει το φως του Θεού να κατοικήσει μόνιμα μέσα μας. Και αυτό θα γίνει με την ζωή την ησυχαστική, όπως μας την δίδαξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τη ζωή του, δηλαδή με την υπακοή, με την ταπείνωση, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή και μάλιστα με την ωραία προσευχή. Ας αγωνιστούμε λοιπόν το κατά δύναμη να το μιμηθούμε και να ασκήσουμε αυτή την ιερά ησυχία όπως θέλει ο Θεός, βρίσκοντας και στη διάρκεια της κάθε ημέρας λίγες στιγμές έστω ή λίγα λεπτά όπου να ησυχάζουμε, να βλέπουμε στον εαυτό μας, να μαζεύουμε το νου μας μέσα στην καρδιά μας και εκεί να παρακαλούμε τον Κύριο με στεναγμό καρδιακό και με κατάνοιξη καρδιακή να μας ελεήσει και να μας φωτίσει, έτσι ώστε και εμείς να αξιωθούμε της μερίδος των Αγίων στη Βασιλεία του Θεού. Το δε Θεού ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.